Καλησπέρα σας και σήμερα το Pets Voice μαζί σας με μια διαφορετική ιστορία, μια ιστορία που έρχεται από την Αθήνα, από την γλυκύτατη Ελένη και τον πανέμορφο ιδιαίτερο Σπάρκι. Αν δεν κάνω λάθος το όνομα, καλά το είπα, Ελένη Σπάρκι? Πάρα πολύ καλά το είπατε, γιατί όταν τον πρωτοείδα είπα μοιάζει με Σπίρτο, μετά είδα ότι είναι και εξυπνούλης, οπότε τον ονομάσαμε Σπάρκι. Αυτή τη στιγμή βέβαια κοιμάται. Κάποια στιγμή άμα ξυπνήσει, φαντάζομαι θα σε ακούσει που θα μιλάμε, οπότε ίσως θελήσει λίγο έτσι για να τον δούμε. Ακούει βέβαια, αλλά διαφορετικά, αν τον πάρει ύπνος βαθύς, θα τον δείξουμε σε φωτογραφίες στον κόσμο. Να τον δει. Α, να. Μόλις τον ξύπνησα. Ναι. Ακούει και κάποια διαφορετική φωνή πιθανόν τη δική μου. Λοιπόν, Ελένη, ναι, μου κίνησε το ενδιαφέρον. Βέβαια, να πούμε ότι εξ αποστάσεως υπάρχει μία γνωριμία χρόνων. Πρώην δικηγόροι και οι δύο. Αλλάξαμε κατευθύνσεις. Ναι. Συμβολιογράφος εσύ, δημοσιογράφος εγώ. Βλέπω τη σχέση σου με τα ζώα. Τον τελευταίο καιρό βλέπω τον Σπάρκι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και βλέπω ότι έχετε μια ιδιαίτερη σχέση και καταλαβαίνω ότι είναι λίγο ιδιαίτερος χαρακτήρας ο Σπάρκι. Θέλεις λίγο να μου πεις πώς γνωριστήκαμε. Λοιπόν, σε μια ιστοσελίδα στο Facebook που ήταν από ένα συγκεκριμένο δήμο, δεν αναφέρω το όνομα, δεν πειράζει, με τα δεσποτάκια, είδαμε τον κύριο, προσφερθήκαμε να τον υιοθετήσουμε, 3 μέρες υπογράφαμε χαρτιά με τον δήμαρχο και στο τέλος, ναι, το πήραμε το κουταβάκι. Ακολούθησες όλη τη νόμιμη διαδικασία? Ναι, βεβαίως, με τσιπ, με όλα, μετά πήγαμε και στο δικό μας κτηνίατρο και είχε μόλις περάσει η προθεσμία που έπρεπε να τον δηλώσω και στο δήμο. Για τι θα ψηφίσει και πρέπει να τον δηλώσω. Αλλά ευτυχώς είχε περάσει η προθεσμία. Είναι όλα αυτά πλέον που ισχύουν. Οπότε δεν ισχύει πλέον. Ναι. Γι' αυτό εννοώ. Οπότε μπορώ να τον έχω με το τσιπάκι, με όλα τα χαρτιά του, με το διαβατήριό του, όπως λέμε. Πόσο ήταν τότε και πόσο είναι τώρα? Πόσο ήταν όταν... Ήταν δύο μηνών και τώρα είναι 9,5 προς 10. Είναι μικρούλης ακόμα. Είναι μικρούλης ακόμα, αλλά διεπίστωσα τις πρώτες μέρες, ενώ είχε συνηθίσει και εμένα και τα ανιψάκια μου και την όλη οικογένεια. Γνωρίζετε ότι τα παιδάκια μόλις βλέπουν σκυλάκια εκείνα τρελαίνονται. Εδώ τρελαίνομαι εγώ που είμαι η θεία. Δεν θα τρελαίνουν τα μωράκια. Ενώ λοιπόν με τους οικείους ήταν μια χαρά, μόλις ξεκινήσαμε να βγούμε έξω, ξαφνικά έτρεμε η ουρά στα σκέλια στην κυριολεξία, όπως λέει και η παροιμία. Τρέμουλο, λέω, τι συμβαίνει, δεν το είχα ξανααντικρίσει αυτό. Έχουμε μεγαλώσει με σκυλιά στην οικογένεια, ντόπερμαν, κανείς, γκριφόν, λαμπραντόρ, ολάκι, πρέπει να τον έχετε δει, σίγουρα ήταν το θα πρώτο. Θα σε ρωτήσω στο τέλος, αν θελήσεις να μου πεις. Και πρώτη φορά βρήκα, να πω, ένα μικρόσωμο και έτρεμε τόσο πολύ. Έψαξα, βρήκα από dog walker, όπως λέγεται, μέχρι και δεν ξέρω ποιον εκπαιδευτεί και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι κάποια σκυλάκια εκγενετής έχουν κάποιες ιδιαίτερες φοβίες. Δεν ξεπερνιόνται 100%, ένα 80% μπορεί να πετύχω και εννοείται κάνουμε εκπαίδευση. Για να βελτιωθεί και ελπίζω να με βρίσετε που κάνουμε εκπαίδευση. Όχι βέβαια, αλίμονο. Ίσα που εμείς το κομμάτι της εκπαίδευσης το υποστηρίζουμε στην εκπομπή μας. Εννοείται ότι υπάρχουν πάρα πολλά σκυλάκια που χρειάζονται εκπαίδευση. Πες μου λίγο για να καταλάβουμε. Είναι φοβικός με τους ανθρώπους, με τους ήχους, με άλλα ζώα? Με τι? Λοιπόν, είναι φοβικός με όλα όσα αναφέρατε. Ναι. Με όλα. Τώρα με τον καιρό έχει βελτιωθεί να θέλει να πλησιάσει άνθρωπο αφού τον δει 3 φορές. Στην αρχή έπρεπε να περάσουν 5-6. Με τα ζωάκια μια ελαφρά βελτίωση ως τα μικρόσωμα επίσης, ιδίου μεγέθους να το πω έτσι. Τα μεγαλόσωμα ούτε καν. Λογικό μου ακούγεται. Και όταν ακούει δυνατό θόρυβο, για παράδειγμα λεωφορείο, εξάτμιση μηχανής, τα πίσω ποδαράκια ενώνονται με τα μπροστινά.
Και εγώ του λέω, δεν συμβαίνει τίποτα, δεν συμβαίνει τίποτα, ηρέμησε. Είμαστε η νέα μασκό της Γλυφάδας, μπορώ να σας πω, διότι προχωρώντας τον δρόμο για το γραφείο, ο καθένας λέει, ακόμα τρέμει το καημένο, πότε θα το ξεπεράσει, ξέρω κι εγώ, λέω, κάνω. Εντάξει, μην δίνει σημασία, μην δίνει σημασία. Εντάξει, τώρα ο κόσμος, τώρα που είπες πηγαίνοντας από... Όχι, πιστέψτε, με καλή πρόθεση το λένε. Α, το λένε με καλή πρόθεση. Εντάξει, με καλή πρόθεση. Γιατί πολλοί θέλουν να σχολιάζουν απλώς για να σχολιάζουν. Τώρα εσείς εκεί είστε και μεγαλύτερη κοινωνία, είστε πιο ξένοι μεταξύ σας. Το σπίτι με το γραφείο είναι σε κοντινή απόσταση, γιατί έχω καταλάβει ότι το παίρνεις μαζί. Βεβαίως, ναι. Και επειδή είναι συμβολιογραφείο και κανονικά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και το πιο εύκολο μέρος για να φέρεις ένα σκυλάκι, γιατί μπαίνουν οι άνθρωποι να κάνουν τα συμβόλαιά τους, να ζητήσουν τις υποθέσεις τους και διάφορα άλλα. Αλλά πρώτα απ' όλα, επειδή έτρεμε τόσο πολύ και δεν μπορούσα να τον αφήσω ούτε λεπτό μόνο, έτρεμε σχεδόν, νόμιζα ότι θα πάθει η καρδιά. Επιπλέον συνέπεσε η υιοθεσία με την εποχή που κάναμε αποχή συμβολιογράφη. Οπότε, ενώ ήμουν στο γραφείο, δεν ερχόντουσαν τόσοι πελάτες. Ναι. Και επίσης το ένα γραφείο που έχουμε είναι κλειστό μέχρι κάτω, μέχρι και τα πόδια. Οπότε δεν τον βλέπει κανένας στην ουσία. Έχει εκεί το μαξιλαράκι του και κάθεται, παρακολουθεί τα πάντα. Έχει εσένα κοντά, το βασικότερο. Ναι. Σε αυτό μου έχουν πει ότι εγώ του έχω κάνει λίγο ζημιά, γιατί τον είχα συνέχεια αγκαλίτσα. Εντάξει, τώρα εγώ όμως αυτό όμως λίγο σε καταλαβαίνω, γιατί το ίδια συμπεριφορά έχω κι εγώ, παρόλο που δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα, αλλά είμαστε γενικά, ό,τι ζωάκι έχει περάσει και υπάρχει στα χέρια μου, είμαστε λίγο καλομαθημένοι. Όχι. Όπως, μα συγγνώμη, όπως όταν βλέπετε αυτά τα ματάκια, που λένε, νομίζω το έχει πει και ένας ηθοποιός, ότι ο άνθρωπος δεν έδωσε φωνή στα σκυλιά, ο Θεός δεν έδωσε φωνή στα σκυλιά, συγγνώμη, για να βλέπουν οι άνθρωποι πώς είναι η αγάπη με πράξεις. Ναι, και εγώ το άκουσα αυτό, αλλά δεν ξέρω ποιος το είπε. Δηλαδή το είδα μάλλον κάπου γραμμένο στο διαδίκτυο. Το έχει πει ένας ηθοποιός και το είχα γράψει κι εγώ. Κλόπι Ράιτ, ζητώ συγγνώμη από τον ηθοποιό. Ναι. Πες μου. Εγώ θα ήθελα μόνο να σχολιάσω ότι είναι ευτυχισμένος. Ναι. Η βελτίωση είναι την τρίτη φορά που θα δει κάποιον που είπαμε, ενώ στην αρχή έτρεμε, μπορούσε να κρυφτεί σε μία γωνία και τέλος, τίποτα. Και επειδή χειροτέρευε το στρες του αποχωρισμού, πιστεύω το γνωρίζετε. Ναι, ναι. Λέω, τι να κάνω, πάμε μαζί και όπου μας βγάλει που λένε. Γιατί στο μέρος της κοινωνικοποίησης που είπαν όλοι ήταν να περπατάμε, να βλέπουμε κόσμο. Ναι, εντάξει, είναι οπότε σημαντικό. Περπατάμε, πηγαίνουμε στο γραφείο. Σημαντικό είναι και ότι στο γραφείο μπαίνει κόσμο, γιατί φαντάζομαι ότι αν όχι όλοι, η πλειοψηφία, αν αντιληφθεί ότι υπάρχει σκυλάκι, δεν νομίζω να είναι αρνητική. Το 99% που έχει αντιληφθεί λέει, τι γλυκούλης που είσαι. Θέλουν να το χαϊδεύουν, στο δεύτερο γραφείο. Μετά κοιτάνε τα ματάκια και λένε γιατί φοβάσαι, γιατί τρέμεις, και δεν το πλησιάζουν. Εντάξει, αυτή είναι μια φυσιολογική συμπεριφορά. Σκέψου όμως να έκανες κάποια άλλη δουλειά, να έχεις μείνει στο προηγούμενο το επάγγελμά μας, να χρειάζεται να πηγαίνω έρχεσαι στα δικαστήρια, ενώ τώρα εκεί τουλάχιστον ξέρεις ότι για κάποιες ώρες είσαι εκεί, είναι και εκείνος εκεί. Και μακάρι σας εύχομαι, αν υπάρξει κάποια βελτίωση στη συμπεριφορά, να μπορέσεις και εσύ έτσι να πάρεις μία... Λέτε να τον έβαζα σε backpack στο δικαστήριο για να τον κοίτα να δεις. Έχω δει φοβερές ιδέες να κυκλοφορούν. Έχω δει να τα έχουν μπροστά. Έχω δει να τα έχουν πίσω. Υπάρχουν διάφανα βαλιτσάκια, ωραιότατα τρέιλερ. Ωραιότατα, υπάρχει και ζώνη για το αυτοκίνητο. Σας πληροφορώ, για να μένει σταθερό το σκυλάκι. Βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Δόξα τω Θεώ. Εμείς λατρεύουμε κάτι απλά παιχνιδάκια. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις, αν εκτός από σένα, γιατί κάτι έχω καταλάβει, τουλάχιστον με το σκυλάκι που έχει η οικογένεια της αδελφής σου, τα νηψάκια σου, έχει κάποια καλή επικοινωνία, έχει κάποια καλή σχέση.
την πρώτη φορά είχε γυρίσει το κεφάλι και κοίταζε σε μία αγωνία και έκανε ότι δεν υπάρχει. Έπαθε σοκ. Μετά από 20 λεπτά του είπα, άκου να δεις. Πρέπει να συστηθείτε. Πρέπει να τα βρείτε. Είστε και δύο κουταβάκια, εσύ τώρα είσαι τεσσάρων, ο άλλος είναι ενός και από τότε είναι κολλητή. Δηλαδή δεν ήταν με την πρώτη φορά, αυτό το λίγο-λίγο που λέμε. Όχι, γιατί εμφάνισε φοβία και εκεί. Αλλά τον κράταγα αγκαλιά και είπα θα καθίσω εδώ δίπλα στο άλλο κουτάβι και θα είσαι μαζί μου. Εντάξει, προφανώς βοήθησε και η συμπεριφορά από το άλλο το κουτάβι, προφανώς δεν ήταν επιθετικό. Το ήθελε, ήταν δεκτικό στην επαφή. Ναι, ναι. Όταν γυρίζουμε και συνειδητοποιεί ότι μπαίνουμε στο ασανσέρ και πάμε να βρούμε το άλλο κουτάβι, χαίρεται. Είναι το κακός χαμός, κλαίει και όλες. Πότε θα φτάσουμε στον όροφο, ένα τέτοιο κλάμα. Βέβαια έλειπε και ο μικρός τώρα, γιατί είχε πάει σχολείο. Έκανε εκπαίδευση και ήρθε χθες. Αλλά εντάξει. Εγώ δεν τον πάω σχολείο, δεν μπορώ να τον αποχρηστώ. Όχι, και πολύ καλά κάνεις. Και εγώ στη θέση σου την εκπαίδευση με τον τρόπο που την κάνεις εσύ θα επέλεγα να την κάνω. Θέλω λίγο κάτι άλλο να μάθω. Στην Αθήνα, επειδή είναι μια τελείως διαφορετική πόλη από ό,τι στη Λάρισα, δηλαδή εγώ τώρα είτε κατέβω εδώ από τη δουλειά μου, είτε κατέβω στο σπίτι, είναι σε πολύ κοντινή απόσταση οι πλατείες. Δηλαδή μπορούμε πολύ εύκολα να κάνουμε τη βόλτα μας. Εσύ αυτή την κοινωνικοποίηση στο κομμάτι της βόλτας, πόσο εύκολο να την κάνεις εκεί στην περιοχή που μένεις? Όταν έχει κίνηση, μία φορά με είχε ρίξει και κάτω, μπορώ να πω, γιατί με είχε περικυκλώσει με το λουρί. Που πιστέψτε με, μπορώ να τον κάνω, να τον φέρω βόλτα. Έχουμε διάπειρες φορές, 5 ώρα το πρωί, 2 ώρα το πρωί, διότι όταν βγαίναμε έξω την ώρα που δεν ήθελε γιατί φοβόταν, κλάμα, μουλάρωνε κιόλας πείσμον τα πόδια κάτω και πίσω. Τι να κάνω... Του μιλάω εκείνη την ώρα, ειδικά αν δει άνθρωπο με γυαλιά και καπέλο, εκεί γαυγίζει κιόλας. Με γυαλιά και καπέλο. Ναι, κάποιος με γυαλιά ηλίου και καπέλο σίγουρα, κάποιος το έχει κάνει κάτι, διότι μόλις δει καπέλο και γυαλιά, τι να του έχετε βάλει δυναμητάκι και να αρχίζει να γαυγίζει, τι αυτό. Ένα και το αυτό. Εσύ πάντως όταν το πήρες, δεν σου είπανε αν ήταν κακοποιημένο, χτυπημένο. Σου το είπανε? Όχι, δεν μου το είπανε. Όχι, δεν μου το είπανε. Μπορεί να ήταν απλώς κάποια άσχημη συμπεριφορά απέναντί του και επειδή ήταν μικρό. Τα κρατάνε, τα θυμούνται όλα τα ζώα. Σίγουρα, όταν είναι και 2 μηνών που είναι ένα ζωάκι, εφόσον ήταν σε ένα μέρος που φροντίζανε και άλλα σκυλάκια, να το πω έτσι, σίγουρα θα ήταν φασαρία. Δεν είχε την ηρεμία του, δεν είχε τη γωνίτσα του να κάθεται. Σίγουρα θα υπήρχαν και άνθρωποι να φωνάζουν γύρω-γύρω. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι περίεργο όταν είσαι σε ένα... πώς να το πω τώρα. Αυτό ανήκε στο Δήμο, τέλος πάντων. Όχι, και ήταν και τυχερό που ανήκε και κάπου, γιατί θα μπορούσε, πως είναι πολλά δέσποτα, θα μπορούσε να μην το έχει περιθάλψει κάποιος, να είναι στο δρόμο και αφού χτυπηθεί, τραυματιστεί, πιθανόν να έμενε και ανάπηρο, τελικά να κατέληγε κάπου. Μέσα στην ατυχία του στάθηκε και τυχερός, γιατί τελικά βρέθηκε στο δρόμο του εσύ. Να σας πω την αλήθεια πώς ξεκίνησε η όλη η ιστορία από την αρχή λοιπόν. Τον Οκτώβριο είχαμε πάει σε ένα γάμο εκτός Αθηνών. Για να το πω σύντομα, βρήκαμε ένα κουταβάκι στον δρόμο στην Εθνική και είπαμε αυτό δεν θα τη βγάλει, θα το πατήσουμε. Το φέραμε Αθήνα. Δυστυχώς, όσο και αν πάλεψαμε με την ιάτρους, δεν τα κατάφερε και επειδή με είδε η αδερφή μου πόσο πολύ στενοχωρήθηκα, μου λέει «Θες να πάμε να υιοθετήσουμε?» Και πήγαμε. Και κάπως έτσι πήρε την απόφαση. Βέβαια, όμως στο Σπάρκι, τουλάχιστον από την εικόνα που έχω εγώ και από ό,τι ανέφερε. Σας έχει κλέψει την καρδιά. Σας έχει κλέψει την καρδιά, αλλά δεν είναι και ο πρώτος σου έρωτας. Έτσι. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι ο πρώτος σου έρωτας. Ήσουνα, μεγάλωσες από μικρή με κατοικίδιο. Από 9 και 10 χρονών θυμάμαι τον εαυτό μου να έχουμε ημίωμα ντόπερμαν, κανείς γκριφών, λύκαινα. Λυκόσκυλο. Η Λύκαινα και το λυκόσκυλο ήταν θηλυκά μαμά και κόρη. Μετά το λυκόσκυλο έκανε 6 παιδάκια. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Ναι. Περάσατε ωραία για κάποιους μήνες. Φανταστικά. Τα οποία βέβαια τα φρόντιζα μέχρι 6 μηνών, για να είμαι ειλικρινής, και μετά βρέθηκαν οικογένειες
που τα πήραν ειλικρινά αγκαλίτσα. Αλλιώς δεν θα τα δίναμε. Όχι, και πολύ καλά. Και, πολύ καλά και μετά, μία μέρα, γυρνώντας από μία κουραστική ημέρα τέλος πάντων στην Αθήνα, είχα μπει σε ένα pet shop. Και όπως, και, δηλαδή, άλλες γυναίκες χαζεύουν τις βιτρίνες για ρούχα, εγώ χαζεύω τα ταβάκια. Εγώ τα χαζεύω και τα δύο. Βεβαίως, εννοείται. Και όπως χάζευα τα κουταβάκια, ήταν 7 λαμπραντοράκια σε ένα τετράγωνο κουτάκι, όπως είναι αυτά μπροστά στις βιτρίνες. Και από τα 7 αυτά κουταβάκια ήταν ένα σε μια γωνίτσα με τα ποδαράκια έτσι διπλωμένα, με ένα βλέμμα λυμένο. Ότι δεν μπορώ, είναι στενάχωρα εδώ, δεν μ' αρέσει. Και, και ρωτάω τυχαία, λέω, αυτό το κουταβάκι, λέω, γιατί είναι έτσι, γιατί τα άλλα είναι τόσο ζωηρά. Αυτό, λέει, πάει για απόσυρση. Με το που άκουσα απόσυρση. Απόσυρση, πρώτη φορά στη ζωή μου, χρησιμοποίησα κάρτα, γιατί δεν είχα όλα τα χρήματα μαζί. Και σε μισή ώρα τον είχα στο σπίτι. Βέβαια, τον έκρυβα το πρώτο καιρό, αφήστε το αυτό. Να πούμε το όνομα. Πάντα σε όλα τα σκυλιά, όσα μέλη της οικογένειας. Ναι, ήταν ο Τυχερούλης, ο Λάκη. Ο Λάκη. Ήταν ο Λάκη. Και από ό,τι καταλαβαίνω από όλα τα... Μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε πώς εξελιχθεί η σχέση σου με το Σπάρκι, αλλά ο Λάκη είναι αυτός έτσι που ήταν, ας πούμε, λίγο μεγαλύτερη αδυναμία σου από όλα. Όπως μεγάλωνε και εκείνος, μεγάλωσα και εγώ μαζί του και τα δύο ανιψάκια μου τα κοίταζε σαν να ήταν αδερφάκια του και τα προστάτευε, γιατί τελικά αυτό κάνουν τα Λαμπραντόρ. Ό,τι και αν του έκανε οποιοδήποτε, το υπέμενε. Δεν είχε γαυγίσει ποτέ στη ζωή του. Μία φορά μόνο σε έναν κίνδυνο που μου τον επεσήμανε και δεν είχε δίκιο φυσικά, γιατί το ένστικτό του μίλησε σωστά, να το πω έτσι. Ήταν λοιπόν ένα σκυλάκι το οποίο ό,τι και αν είχες, κατευθείαν το ένιωθε και ερχόταν και σου μίλαγε. Είμαι εδώ, σ' αγαπάω, θα το περάσουμε μαζί. Ή έλα να παίξουμε. Α, περιττώ να σας πω ότι ήταν εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Τέλεια. Πόσα γκολ έχουμε βάλει, ναι, δεν λέγεται, ναι. Τώρα εδώ ο κύριος, εδώ πέρα, ονειρεύεται ότι τρέχει. Να σας δείξω. Έλα, βρε Σπάρκι, να σε δούμε λίγο. Αρκετά είδαν εμένα, να δουν τον πρωταγωνιστή. Ο πρωταγωνιστής αυτή τη στιγμή, λοιπόν, κοιμάται του καλού καιρού. Δεν θέλει να μου μιλήσει, διότι κάναμε πάνω από μία ώρα μάθημα σήμερα. Α, είναι κουρασμένος. Μου κρατάει μούτρα, ναι. Τι να κάνω τώρα. Δεν πειράζει. Να τον μαλώσω, δεν μπορώ να τον μαλώσω. Δεν πειράζει. Να γυρίσουμε λίγο στο Λάκη. Το Λάκη τον είχες πολλά χρόνια. Ναι. Σχεδόν 17. Το ότι έζησε τόσα παραπάνω χρόνια που το ανώτατο προσδόκιμο λένε ότι είναι τα 14... Ακόμα και ο κτηνίατρος είπε, έφυγε ένας άρχοντας. Τον πρώτο καιρό, να φανταστείτε, όταν τον πήρα από το μαγαζί, είχε πρόβλημα στο στομάχι, στα πόδια, στη λεκάνη, στην καρδιά. Αλλάξαμε 5 κτηνίατρους τα πρώτα 2 χρόνια. Τα φτιάξαμε όλα, με πολλή υπομονή. Και μετά, όπως περνάγαν τα χρόνια, ήταν ακριβώς σαν μέλος της οικογένειας. Πηγαίναμε διακοπές, ερχόταν διακοπές. Κάναμε κάτι, ήταν σε όλα μαζί. Εννοείται να είναι παρόν, ήταν παρόν. Μη σας πω ότι τα περισσότερα άλμπουμ, το πρόσωπο, το κεντρικό ήταν εκείνος, ακόμα και με τα νυψάκια. Το καταλαβαίνω, γιατί κάτι παρόμοιο συμβαίνει και σε μένα. Το πρώτο μουζάκι που έχασα υπάρχει σε φωτογραφίες σε διάφορα σημεία στο σπίτι μου. Θέλω να τη βλέπω, θέλω να την αισθάνομαι την Κλερίτσα. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Και τη συγκίνηση που διακρίνω, τουλάχιστον... Απλά, ξέρετε, τουλάχιστον... συγγνώμη, συγχωρείτε. Τουλάχιστον έζησε ωραία και έφυγε μέσα σε 2 λεπτά. Αυτό είναι το βασικότερο. Και έφυγε σε μια ηλικία που τα έζησε όλα. Και θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι όσο κρατάς παραπάνω ένα υπερήλικο... ταλαιπωρημένο ζωάκι, γιατί δεν μπορούν να έχουν την ενέργεια που έχουν και εκείνο βασανίζεται. Και αυτό μόνο αγάπη δίνει. Μόνο αγάπη. Δεν έχω δει σκυλία να είναι οικότροφο, να το πω έτσι, να το αγαπάει ο ιδιοκτήτης και να φερθεί άσχημα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
Με το Σπάρκι θα πάτε μαζί διακοπές? Έχετε κανονίσει κάτι? Ή το σκέφτεστε? Δεν έχουμε κανονίσει κάτι ακόμα λόγω εργασίας, αλλά όπως θυμάμαι και ο Λάκη πρώτα είχε πάει διακοπές εκείνο σε ένα ζεύγος γνωστών μας και μετά πήγαμε εκεί εμείς, γιατί μόνο Αύγουστο μπορούσαμε εμείς να φύγουμε λόγω σου. Καλά, βέβαια, και εγώ στον Αύγουστο αναφέρομαι, όχι τώρα. Ναι. Θα το δούμε μέχρι τότε. Μπορεί να υπάρξει και βελτίωση. Παίρνω κι εγώ ένα γλυκύτατο βλέμμα ότι δεν ενοχλεί, δεν κάνει τίποτα. Οπότε μας ανέχονται, να το πω έτσι. Εντάξει, πλέον υπάρχουν πολλά μέρη που δέχονται ζωάκια. Ναι, υπάρχουν και πολλά εστιατόρια pet friendly και μάλιστα τα έχω επισημάνει κιόλας. Γιατί και η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ καλή και στο σημείο που καθόμασταν δεν ενοχλούσε κανέναν και κανένας δεν μπορούσε να το ενοχλήσει αντίστοιχα. Ναι. Εγώ τώρα θέλω λίγο να μου πεις έτσι από την εμπειρία που απέκτησες και από την καθημερινότητα που έχεις με τον Σπάρκι. Όπως βλέπετε εδώ τα κουκλάκια παντού είναι του κυρίου. Είναι διάσπαστα. Ναι, βέβαια. Ναι. Μα δεν έχει διαφορά για μένα. Συγγνώμη, το λέω, δεν έχει διαφορά. Είτε έχεις ένα μικρό σκυλάκι, είτε έχεις ένα μικρό παιδάκι. Όπως είναι το μικρό παιδάκι που έχει διάσπαρτα τα παιχνίδια στο σπίτι του, έτσι είναι και το σκυλάκι. Ναι, θέλω λίγο να μου πεις έτσι, που μας ακούνε και οι τηλεθεατές και μπορεί να τύχει σε κάποιον και να είναι λίγο διστακτικός. Το να είναι ένα σκυλάκι φοβικό, εσένα αυτό το πράγμα σε δυσκολεύει? Δηλαδή, παροτρύνεις τους ανθρώπους να υιοθετήσουν ένα σκυλάκι, και ας είναι και φοβικό, γιατί είναι μια κατάσταση που ακόμα και αν δεν διορθωθεί, είναι μια κατάσταση που δεν δυσκολεύει τη ζωή μας. Πρώτα απ' όλα, σώζουμε μια ζωούλα. Πρώτα απ' όλα, με την υιοθεσία. Δεύτερον, να τώρα αρχίσει και τεντώνεται και κάνει τις χαριτομενιές. Ναι, τον βλέπουμε και εμείς. Δεύτερον, όσο και αν έχει φοβίες, τον άνθρωπο που θα διαλέξει να είναι δικός του, δεν πρόκειται να τον πειράξει ποτέ. Το μόνο στην αρχή υπέφερα, να το πω έτσι, που τον έβλεπα και έτρεμε, γιατί έλεγα θα μείνει από καρδιά, θα πάει καρδιακή προσβολή. Φοβόσουν για εκείνον, λογικό είναι. Και μετά εν συνεχεία σκέφτηκα, κι αν ο φόβος τον κάνει μετά να θέλει να αμυνθεί και να δαγκώσει, και επειδή φοβήθηκα, επεδίωξα από 4 μηνών κιόλας και γίνεται η εκπαίδευση. Τι να σας πω, όταν βλέπει άνθρωπο που θέλει, τρελαίνεται. Τρελαίνεται από τη χαρά του. Όταν μπαίνουμε στο γραφείο, αν δεν του πούν όλη καλημέρα, μπορεί να κάνει και ένα κλαψίγελο ότι εδώ είμαι, γιατί δεν με είδατε. Γιατί δεν μου δίνει κανένα σημασία. Ναι, γιατί δεν είπατε καλημέρα. Όταν πούμε καλημέρα, συνεχίζουμε. Μάλιστα. Οπότε εγώ ναι, θα παρότρινα να πάρουν ένα τέτοιο σκυλάκι. Θέλει πολύ υπομονή, θέλει πολύ αγάπη, αλλά μόνο αγάπη θα πάρουμε από ένα σκυλάκι, κατ' εμέ, εφόσον αυτό του δείχνουμε. Ό,τι δίνουμε και παίρνουμε από τα ζώα. Ακριβώς. Αν και στα ζώα βέβαια υπάρχει και περίπτωση που δεν τα φέρονται και καλά και εκείνα παρόλα αυτά υπομένουν και καρτερούν μήπως κάποια στιγμή το αφεντικό τους με ένα χάδι τους φερθεί κάπως καλύτερα. Θυμάμαι ένα από τα σκυλιά μας, να σας πω την ακρίβεια, ναι, που 2 χιλιόμετρα πριν άκουγε τη μηχανή του αυτοκινήτου του μπαμπά μου και μέχρι να φτάσει γάβγιζε από την αγωνία του να έρθει και ξέραμε ότι έρχεται ο μπαμπάς μου. Στη δε αδερφή μου είχε τόση αδυναμία που όταν σπούδαζε στην Ιταλία και την παίρναμε τηλέφωνο, βάζαμε το ακουστικό στο αυτί του σκύλου και μιλάγανε. Α, και μου λες τώρα πράγματα τα οποία τα έχω ζήσει. Τα έχω ζήσει και εγώ, τα έχω κάνει. Μπορεί να ακούγονται λίγο χαζομάρες σε κάποιους που ίσως μας παρακολουθούν. Αλλά νομίζω ότι αυτοί που έχουν τα κατοικίδια μέσα στο σπίτι και τα αισθάνονται σαν μέλη της οικογένειας τους, νομίζω ότι χαμογελάνε, μας καταλαβαίνουν και πιθανότατα έχουν και εκείνοι παρόμοια βιώματα. Ελένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά και ζητώ συγγνώμη που κοιμόμαστε. Δεν πειράζει, είναι η αλήθεια, είναι ότι θα θέλαμε να το δούμε λίγο καλύτερα. Αλλά από τη στιγμή που είναι κουρασμένος... Τώρα τεντώνεται ο κύριος. Τεντώνεται. Θα τον ξαφνιάσω λίγο, απλά έτσι μια Οπα! Μικρή πόση. Ναι, εντάξει. Να μας χαιρετήσει και ο Σπάρκι. Το θηριάκι. Γεια σου, Σπάρκι.
Χάρηκα πολύ που σας είδα και μιλήσαμε. Γεια σου, Σπάρκι. Καλή ζωή να έχετε, Ελένη. Να τον χαίρεσαι και να τον αγαπάς. Γεια σου. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια.